Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε πώς η αρχή του καλοκαιριού και η εναλλαγή των συνθήκων επηρεάζουν τα ψάρια. Θα δούμε στην αρχή δύο βίντεο τα οποία στο ένα φαίνεται μία στήρα και στο άλλο φαίνεται μία πίγκα σε πιο ρηχά νερά και μετά θα περάσουμε σε ένα λίγο πιο βαθύ σημείο το οποίο έχει μία σφυρίδα και κάποια άλλα ψάρια, κάποιες συναγρίδες, ένα μαλλιάτικο που κολυμπάνε και θα αναλύσουμε τη συμπεριφορά της αλλαγής που επιφέρει αυτή η εποχή σε πιο βαθύ νερό. Οι πίγκες είναι ψάρια τα οποία κατά κανόνα διαμένουν σε πολύ βαθιά νερά. Κατά τη διάρκεια όμως της αρχής του καλοκαιριού επιλέγουν να μετακινηθούν στις ρηχότερες ζώνες και να εκμεταλλευτούν την παρουσία του θερμοκλινού ώστε να κυνηγήσουν. Το γεγονός όμως ότι έχουν βρεθεί πρόσφατα σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα καινούριο χώρο, τις κάνει να είναι πιο κινητικές και πιο διερευνητικές. Έτσι και στο συγκεκριμένο πλάνο βλέπουμε ότι το ψάρι που στέκεται εξαιτίας της παρουσίας του θερμοκλινούς ψηλά στη στήλη του νερού θα πλησιάσει εμένα, δηλαδή τον ψαροκυνηγό, διερευνητικά να δει τι συμβαίνει και θα μου δώσει την ευκαιρία για μια βολή. Εδώ βλέπουμε μία στήρα η οποία σε γενικές γραμμές είναι υποτονική, έχει χαμηλή κινητικότητα και δεν πρόκειται να πλησιάσει το καρτέρι. Έτσι και εγώ εκμεταλλεύομαι αυτό το χαρακτηριστικό που αναγνώρισα, κάνω μία έξοδο από το πόστο μου και κάνω μία βολή τη στιγμή που το ψάρι στρίβει να φύγει. Σε αντιδιαστολή με αυτά που είδαμε στα προηγούμενα πλάνα τα οποία έχουν να κάνουν με πιο ρηχά νερά, αντίστοιχα αλλαγές συμβαίνουν και στις πιο βαθιές ζώνες στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά επηρεάζουν διαφορετικά τα ψάρια.
αυτό το πλάνο θα δούμε ότι τελικά μπορεί να καταλήγω να πιάνω μία σφυρίδα, αλλά περνάνε κοντά μου ένα κοπάδι με συναγρίδες και ένα μαγιάτικο. Η διαφορά είναι εμφανής. Τα ψάρια του βυθού, οι σφυρίδες, είναι πιο στατικές και μου δίνουν την ευκαιρία να τις πλησιάσω και να κάνω μία βολή, ενώ τα ψάρια τα οποία έχουν πιο πελαγικό χαρακτήρα, όπως είναι οι συναγρίδες και το μαγιάτικο, αδιαφορούν για μένα και απλά συνεχίζουν την πορεία τους. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την εποχή, όσο με το γεγονός ότι βρίσκονται μέσα στην στήλη του νερού που έχει χαμηλή θερμοκρασία τώρα. Παρακολουθώντας τα τελευταία βίντεο σχολιασμών που κάνουμε, σίγουρα θα έχετε αντιληφθεί ότι στο υποβρύχιο κυνήγι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Υπάρχει όμως και μία ακόμη βασική παράμετρος, η οποία είναι ότι κάποιες φορές χρειάζονται όλοι αυτοί οι κανόνες να παρακαμφθούν. Η αρχή του καλοκαιριού είναι μία εποχή η οποία διέπεται σαφώς από κάποιες αρχές, αλλά αντιλαμβάνεστε, αφού έχετε παρακολουθήσει προφανώς με προσοχή αυτό το βίντεο, ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις και κάποιοι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν, ας πούμε, τη συμπεριφορά των ψαριών. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο.